Το θέμα της αύξησης του αριθμού εθελοντών αιμοδοτών βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κοινοβουλευτικής παρέμβασης από τον Χάρη Μαμουλάκη και μάλιστα ζητάει απαντήσεις από τους υπουργούς για το αν υπάρχει στρατηγική με στόχο την αύξηση των τακτικών εθελοντών αιμοδοτών. Να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Κύριε Μαμουλάκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές μας. Όπως μπορεί να βοηθήσει ο καθένας μας σε αυτή την προσπάθεια, έτσι. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι είναι μια κομβική προσπάθεια, μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Η προσπάθεια να μπορέσουμε να ενισχύσουμε το αιμοδοτικό κίνημα, που είδαμε και τώρα στις τα χρόνια της πανδημίας πόσο σημαντικό είναι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας να έχει σωρευμένες μεγάλες ποσότητες αίματος για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις πολύ δύσκολες συνθήκες και μέσα στον COVID, αλλά και τώρα. Την εποχή που φαίνεται ότι βαδίζουμε μετά την COVID. Μα ούτως ή άλλως υπάρχουν και οι παγιωμένες ανάγκες με καθημερινή βάση. Επίσης και όλα εκείνα τα υπόλοιπα, τα έκτακτα περιστατικά, στα οποία μπορεί να εμπλακεί ο καθένας από εμάς. Ακριβώς. Σε αυτήν λοιπόν τη λογική, δηλαδή της ενίσχυσης της αιμοδοσίας, το να ενισχύσουμε και την κουλτούρα, αν θέλετε, της αιμοδοσίας, δεδομένου ότι η χώρα μας, όπως και οι χώρες του Νότου, γενικά υπολείπονται των ευρωπαϊκών χωρών και ειδικά των χωρών του Βορρά. Σε αυτήν ακριβώς τη λογική ήταν και η κοινοβουλευτική προσπάθεια που ξεκινήσαμε, παίρνοντας μια πολύ καλή πρακτική, μια καλή πρακτική από το εξωτερικό, από τη Σκανδιναβία, από τη Μεγάλη Βρετανία, όπου το εθνικό σύστημα εκεί υγείας των χωρών αυτών, σε συνεργασία με το αντίστοιχο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Υπουργείο Εσωτερικών, έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική κίνηση. Τι κάνει ουσιαστικά, να το πούμε απλά στους πολίτες, στους ακροατές μας. Κάθε φορά που ένας αιμοδότης δίδει αίμα, κρατάνε τον αριθμό του και την στιγμή που δίδουν το αίμα, μετά από ένα διάστημα, μετά από μερικές μέρες, μετά από μερικές εβδομάδες, όταν φτάνει το αίμα πλέον που έχεις εσύ δώσει ως αιμοδότης και σώζει μια ανθρώπινη ζωή, σου έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό σου, όπου σε ευχαριστεί η πολιτεία και σε ενημερώνει ότι μόλις το αίμα που είχες δώσει έπιασε τόπο, πραγματικά όμως τόπο, και έχει δοθεί σε έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη και ενδεχομένως σώθηκε. Αυτό το απλό μήνυμα, το οποίο δεν θα κοστίσει κάτι στο κράτος ιδιαίτερα, μπορεί να ενισχύσει πάρα μα πάρα πολύ αυτή μας την προσπάθεια. Σε αυτή τη λογική λοιπόν κινήθηκα προς αρμόδιους υπουργούς, ζητώντας να πράξουν τα δέοντα. Να ενσωματώσουν δηλαδή αυτή τη δυνατότητα στο ψηφιοποιημένο πλέον σύστημα του κράτους. Βλέπετε ότι δεχόμαστε μηνύματα για οτιδήποτε και αν συμβεί πλέον. Είναι και μια ευρωπαϊκή διεκτίβα του 2017 που έχει εισορροπηθεί στη χώρα μας. Δηλαδή το να μπορεί ο πολίτης άμεσα να ενημερώνεται για ένα φυσικό φαινόμενο. Για πιστάκια, βλέπετε, για οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, σε αυτήν ακριβώς την λογική, να κινηθεί και η ενημέρωση των πολιτών όταν συνδράμουν το κράτος, γιατί όταν δίνεις αίμα, συνδράμεις πάνω απ' όλα όχι μόνο το συμπολίτη σου, το ίδιο το κράτος, να έχεις αυτή την επιβράβευση. Μια απλή κίνηση που δεν κοστίζει, αλλά πιστέψτε με, θα έχει πάρα πολλά αποτελέσματα. Καλά. Ακούγεται καλό. Ακούγεται προς την σωστή την πλευρά το να σου λέει ένας άνθρωπος ευχαριστώ. Αλλά ακόμα και να μην στο πει, κύριε Μαμουλάκη, όταν θέλεις να προσφέρεις, ούτως ή άλλως προσφέρεις. Εκείνο στο οποίο εγώ θέλω να σταματήσω είναι αυτό που λέτε λίγο παρακάτω, ότι πρέπει να ενισχυθούν τα κέντρα αίματος. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, πάμε τώρα στο δεύτερο. Η κίνηση που περιγράψαμε είναι μια κίνηση η οποία μπορεί να γίνει από την πολιτεία και να σε βάθος χρόνου να αποδώσει. Το άμεσο τώρα, αυτό που χρειάζονται άμεσα μέτρα, είναι η ενίσχυση ακριβώς των αιμοδοτικών μονάδων, κύριε Δουλγεράκη. Διότι το πρόβλημα παραμένει και είναι τεράστιο. Τα μηνύματα που έχουμε και ειδικά στο Ηράκλειο, αλλά και στους υπόλοιπους νομούς, είναι εξαιρετικά δυσμενή. Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα προσωπικού και είναι πραγματικά αμαρτία να υπάρχει κόσμος που θέλει να δώσει το αίμα του, να βοηθήσει τους ανθρώπους και να μην υπάρχει η υποδομή, η στελεχειακή υποδομή του κράτους, της πολιτείας για να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια. Έτσι λοιπόν, τα ευκαιρία δοθήσεις έθιξαν και το θέμα του προσωπικού. Πολύ σωστά το αναφέρετε, γιατί είναι κομβική σημασία. Νομίζω είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν πολύ πολύ προσεκτικά, αλλά είναι κάτι που θα πρέπει να γίνει άμεσα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι δά και το κόστος τόσο μεγάλο, έτσι ώστε να σκοντάψουμε πάνω σε δημοσιονομικά προβλήματα για μια τέτοια κίνηση, κύριε Μαμουλάκη. Όχι, δεν είναι μεγάλο πραγματικά. Είναι διαχειρίσιμο, είναι εφικτό, και αυτό που απομένει μόνο είναι η πολιτική βούληση από την κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα.
θεωρώ ότι έχει υποχρέωση και, θα το, και οφείλουμε και εμείς να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Περιμένω, όπως ξέρετε, την απάντηση, την έγκαιρη απάντηση της κυβέρνησης και του Υπουργείου στο ζήτημα αυτό. Και θα σας πω ότι είμαι stand-by ουσιαστικά για, για την επόμενη κίνηση, αναλόγω με την, αν θέλετε, την απάντηση του Υπουργείου. Θέλω να πιστεύω ότι θα απαντήσει θετικά και θα δράσει γρήγορα. Αν όχι, θα επανέλθει. Έτσι. Αρκεί να μην μείνουμε στην πολιτική του τάζω και μετά ξεχνώ. Αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αυτό με ανησυχεί και εμένα, ελπίζω ότι δεν θα συμβεί. Γιατί υπάρχουν και εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν τα θέματα με τη ζωή μας και αξίζει να τα αναδεικνύουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας.